Μετά από 13 χρόνια, η Χαγιαμπούσα είναι ξανά εδώ και στην τρίτη της πλέον γενιά έχει σκοπό να συνεχίσει την πορεία του θηλυκού ονόματος. Με στοχευμένες αλλαγές, εξελιγμένα ηλεκτρονικά και φρέσκια εμφάνιση, μπαίνει στην εποχή Euro 5, θυμίζοντάς μας γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λέξη ταχύτητα. Το σχήμα της είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο στην κατηγορία. Μακριά και χαμηλή, με αεροδυναμικό σχεδιασμό όπως σε κάθε της γενιά, φωνάζει από μακριά ότι είναι φτιαγμένη για υψηλές ταχύτητες. Πλέον όμως, δείχνει εμφανώς πιο σύγχρονη και αιχμηρή. Η μεγαλύτερη διαφορά βρίσκεται στο πίσω μέρος, όπου συναντάμε δύο LED φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένα τα flash, καθώς και έναν αεροδυναμικό διαχύτη, ενώ συνήθως η ποιότητα κατασκευής είναι κορυφαία τόσο στα μεγάλα πλαστικά τμήματα όσο και στα μηχανικά μέρη. Τα κυβικά του κινητήρα παρέμειναν στα 1340, όμως έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στο εσωτερικό του και στα περιφερειακά, ώστε να εναρμονίζεται με τις Euro 5 προδιαγραφές, έχοντας παράλληλα ακόμη πιο ροπάτη απόδοση. Στο δυναμόμετρο είδαμε 175,4 ύπους στον τροχό, οι οποίοι μεταφράζονται σε 191 στο στρόφαλο, ενώ με μια ολόσωμη εξάπνιση και ένα φίλτρο ξεπέρασε κατά 12,5 ύπους τα παραπάνω νούμερα. Οι δυνατότητές της φυσικά δεν αποδεικνύονται μόνο στο δυναμόμετρο αλλά και στο δρόμο, αφού η Χαγιαμπούσα βάζει υποδειγματικά τη δύναμη κάτω και εκτοξεύεται, σπάζοντας το φράγμα των 3 δευτερολέπτων για το 0% και των 7,5 για τα πρώτα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ συνεχίζει με την ίδια ευκολία μέχρι να τερματίσει το ανανεωμένο της κοντέρ. Άλλωστε, η άνετη θέση οδήγησης και η κορυφαία προστασία από τον αέρα σου επιτρέπουν να ταξιδεύεις για ώρες στην τελική της κρυμμένος πίσω από το φέρινγκ. Ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις, η Suzuki εξόπλισε την νέα Χαγιαμπούσα με ένα υπερπλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων, το οποίο συνεργάζεται με IMU 6 αξόνων της Bosch, ώστε να μπορείς να κινηθείς εξίσου γρήγορα και συνδρόμου με στροφές, βγάζοντας με ασφάλεια τη σπορ πλευρά του χαρακτήρα της. Το μακρύ μεταξόνιο και το βάρος των 264 κιλών μπορεί να στερούν κάποιους πόντους στην ευελιξία και στις αλλαγές κατεύθυνσης, όμως δείχνει πρόθυμη στην είσοδο κάθε στροφής, περιμένοντας υπομονετικά την έξοδο, όπου μπορείς να εκμεταλλευτείς και πάλι στο έπακρο τη ροπή του κινητήρα. Τα φρένα της Brembo με τις νέες δαγκάνες τηλέμα ολοκληρώνουν το σύνολο με σωστή αίσθηση αλλά και δύναμη, αποδεικνύοντας ότι χωρίς τεράστιες αλλαγές, η Χαγιαμπούσα μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση σε σχέση με οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους.